παίξουν όλες οι ομάδες τους με την ίδια σκέψη. Ένα άλλο παιδί, το Βίτα, και το βλέπω. Το βάζει για να μπορεί το δεύτερο να το κάνει τη διαδικασία να το κάνει. Και τα δύο παιδιά. Άρα το κλέβει, δεν θέλει. Αυτό φοράζω. Είσαι λίγο φυσικό. Χρόνων, η Δήμαρχος κατάφερε να κερδίσει το φλήτο της πόλης για να δημιουργηθεί επιτέλους ένα πάρκο για τα παιδιά. Επειδή η πόλη είναι πολύ. Παραδίδουμε στο Δήμο μας το καινούριο πάρκο για να το ευχαριστήσουμε. Σε μένα, σε όλους τους Δήμους. Μπράβο. Πάλι. Ναι, πες στο σε αυτό το παιδί. Με πολύ χαρά παραδίδουμε στο Δήμο μας το καινούριο μας πάρκο. Να κοπεί κορδέλα, παρακαλώ. Μπράβο. Μπράβο και Δήμαρχο. Πλησιάζει ένα φασιστωτικό κατάσταση και του μιλάει, αλλά δεν παίρνει απάντηση. Βρίσκει ένα κενό σημείο, βάζει τις ρίζες του στο σακίδιό του, στο έμαχο. Άλλη μέρα τι θα κάνει άμα δεν έρθω. Επιτέλους κάποιος την καταλαβαίνει. Πώς θα το παιδί πόρτα, δεν είστε ανόητοι. Τι θέλει αυτό το άρρωστο θέατρο ανάμεσά μας. Αργέται. Είναι επικίνδυνος ο ξένος. Να ήμουν κι εγώ ένα φυσικό δεκράκι. Να ήμουν κι εγώ το φυσικό. Τελείωνε σου είπα! Μαζέψου να διαβάσεις! Δεν έχεις καμιά δουλειά με αυτά! Εδώ τι είναι αυτά εδώ πέρα! Εσύ γιατί ρίχνεις νερό τότε, θα το χαλάσεις το πάτωμα εκεί που ρίχνεις νερό. Αυτό είναι ψεύτικο παιδάκι μου, δεν το βλέπεις! Είστε ίδιοι, θέλετε τα ίδια. Άσε να το φροντίσω το δέντρο. Αχ, πρέπει να το σώσω. Τι είναι δέντρο αυτό. Είστε ίδιοι, θέλετε τα ίδια. Στο πρίσι, χαζός! Μείνε. Βλαμμένο, κράτα το. Οπωσδήποτε αύριο, οπωσδήποτε αύριο. Ναι, έλα, τελειώνεται. Δεν μπορώ να περιμένει άλλο χρηματοδότης.
σε ακούμε καθόλου. Μίλα δυνατά. Συγγνώμη, δεν σημειώσει. Κι άλλο μετά. Τι θα γίνει, δεν διώξε ποτέ πραγματικά αυτό το παιδί. Ποιο λογαριασμό κατά τη γνώμη μου. Στοπ! Τίποτα τον Αναστασιάδη αύριο. Πηγόντω αύριο Αναστασιάδη να έρθει εδώ πέρα. Σταμάτα αυτό το πλαμένο. Ποιος έχουμε εδώ. Έχει ενδιαφέρον γιατί εσείς κοιτάτε εδώ, αλλά είστε τουλάχιστον τέσσερις ίδιοι με αυτού. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω άλλο. Έλεος. Έλεος. Εδώ να με ρώτησα αν ήθελα. Κόμψε το πάει να μας χαλάσει το πάρκο. Ήθελα να μας κάνει το μάγκα καλά να πάθει. Η μέτρα τα λιμπάνε αυτή, τι φάζει. Τι είστε, τα συντοπικά. Είμαστε ο κορμός του πάρκου. Τι έφτεξα. Ήρθε το τέλος. Θα μας κόψει. Δεν θα με κάνετε εσείς να χάσω τη δημαρχία. Δεν θα σας αφήσω να το κόψει. Ενδιαφέρον που είναι άνθρωπος σε αυτή τη στάση. Συνήθως τα παιδιά κάνουν τη ρίζα, κάπως έτσι, του δέντρου. Θα τις δείξω εγώ τις χατζής. Ποιο είναι αυτό εδώ. Ποιο παιδί από τα δύο. Το παιδί της μαμάς. Το παιδί της. Ρε φίλε, έτσι, στο ακριβώς. Και τελικά θα παιδί σου. Μου αρέσει η δημαρχία γιατί θέλω το καλό των πολιτών. Ωραία. Απαντήσεις. Ένας δεύτερος τρόπος που έχουμε να το κάνουμε συλλογικό χαρακτήρα. Αυτό μου άρεσε την ιδέα να φτιάξω το παιδικό. Είσαι εκτός διαδικασίας τώρα γιατί κάνεις διαπιστώσεις. Τώρα είμαστε σε φάση ερωτήσεων πάντων. Δηλαδή, αν είμαστε κοντά και το κάνει για να. Ακριβώς. Ναι, δεν έχει πήγε τον αδερφό μου. Γιατί όμως το κάνει κρυφά. Φοβόταν ότι αν το μάθει η μητέρα μας, αυτή τον άλλο με το παραμικρό. Δηλαδή, εδώ πέρα που θέλει να βγει ένα βόλτο, τον παίρνει χρόνο να διαβάσει. Ελληνικούλη σκέτο. Ωραία. Τώρα θα κάνετε ό,τι κάνω παρά ένα. Βάλε μπροστά τις μηχανές να ρετήσω. Κάντε ό,τι κάνω παρά ένα. Έλα, χρήμα σε ζάκια, το ξυπνήσω. Ωραία. Όχι εδώ. Εδώ, με το μαξιλαράκι. Κάνω αυτή τη σηματάκια. Και ταυτόχρονα μου κάνει και εκείνο. Είδαμε δέντρα συνθετικά. Είδαμε την δήμαρχο. Είδαμε τα παιδιά. Όποιο θέλει να μας. Είδαμε παιδιά να έρχονται να βοηθήσουν. Ελάτε.
Όχι, το παιδί, το παιδί άλλο. Έχουμε φέρει όλοι. Το δέντρο όχι μόνο δεν ξεριζώθηκε, αλλά βγήκαν τα ψεύτικα δέντρα και σε θέση τους μπήκαν αληθινά. Βέβαια έγινε όλη η απαραίτητη τεχνική υποδομή ώστε να υποστηριχθούν τα φυσικά δέντρα, σαν ήταν στο φυσικό τους χώρο. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος που ήρθαν έτσι τα πράγματα, ώστε το πάρκο να παραμείνει για τα παιδιά, αλλά και να έχει φυσικά πλέον δέντρα. Βέβαια χαίρομαι που η πρώτη αντίδραση ξεκίνησε από μένα, αλλά συνεχίστηκε για άλλα παιδιά και στο τέλος ολοκληρώθηκε με μεγάλη παρέμβαση διαφόρων οικολογικών οργανώσεων. Ευτυχώς πέτυχα τα νυχτολούλουδα ανοιχτά. Ακόμη ο πολιτής δεν έχει έρθει. Λέω να ξανακοιμηθώ, μα δεν με παίρνει ήλιος. Ύπνος. Επιτέλους ήρθε ο πολιτής, άνοιξε τα παντζούρια. Α! Έφερε μαζί του και μια κίτρινη τριανταφυλιά. Ο πρώτος πελάτης ήρθε και διάλεξε εμένα. Περίεργο. Αποχαιρέτησα τους φίλους μου και ο πολιτής με τήλεξε σε χαρτί περί τυλίγματος. Το αμάξι ξεκίνησε και σταμάτησε μπροστά σε μια πολυκατοικία. Μόλις άνοιξε την πόρτα, είδα ένα μικρό κοριτσάκι με μια ροζ φουστίτσα. Και από τότε θα ζω μαζί της. Προσέξτε την αντικειμενικότητα, έτσι. Θεωρεί δεδομένα το τι έχουν συμβεί μέχρι. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Μάγια, έλα και εδώ να ακούσει. Ο σκύλος όχι. Μόνο άνθρωποι παίζουν σε αυτό, δυστυχώς. Παίζει και ο Λεωτίδης. Για ένα Λεωτίδη. Λοιπόν, θα γράψουμε όλοι το όνομά μας σε ένα χαρτάκι. Και θα το βάλουμε σε μια κληροτίδα. Έχει στην καρδούλα χαρτάκια μέσα η Πινελόπη και θα τα πάρουμε. Ο καθένας θα γράψει το όνομά μας, θα ρίξουμε μέσα. Θα τραβήξουμε λοιπόν ένα χαρτάκι, όχι το δικό μας, αν πετύχω το όνομά μου το ξαναρίχνω, εντάξει. Και πετυχαίνω ένα όνομα, ας πω ότι εγώ έχω πετύχει τη Μάγια. Δεν πρέπει να της το πω, ας σε πέτυχα. Μετά βγει έξω και μετά τα γεμάτα μέσα.